Ευχαριστώ πολύ. Πριν από κάποια χρόνια, το 1999, είχε επισκεφτεί την Ελλάδα ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Μπιλ Κλίντον. Εν όψη των επικείμενων διαδηλώσεων και συναθρήσεων που θα γινόντουσαν, τόσο κυβερνητικοί παράγοντες όσο και τα μίντια, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν, να αποθαρρύνουν ή να απονομοποιήσουν τις διαδηλώσεις αυτές, δήλωναν μεταξύ άλλων ότι οι διαμαρτυρίες αυτές θα μαύρωναν τη διεθνή εικόνα της χώρας, ότι η διεθνής εικόνα της χώρας υφίστατο ένα τεράστιο πλήγμα και ούτω καθεξής. Το άγχος για τη διεθνή εικόνα της χώρας ήταν τόσο έντονο στο δημόσιο διάλογο, ώστε οι διαδηλωτές κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων αυτών εφήβραν το σύνθημα «Εμπρός με φόρα να εκτεθεί η χώρα». 15 σχεδόν χρόνια μετά, έχει αν μη τι άλλο ενδιαφέρον να δει κανείς πως μερίδα των δικαστών όχι απλώς υιοθέτησε το σύνθημα «Με φόρα να εκτεθεί η χώρα», αλλά κυρίως το υλοποίησε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τιμωρώντας το ΣΑΚΑ με διαρκείς, διαδοχικές και κυλιόμενες προσωρινές κρατήσεις, το δικαστικό σύστημα μας έδειξε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι μπορεί να διολυσθένει στον αυταρχισμό και να εμένει μάλιστα σε αυτόν όταν σε εξαιρετικές περιπτώσεις παρίσταται ανάγκη. Και δεύτερον, ότι η ανάγκη αυτή στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι εν τέλει η ανεπάρκης και η δομική αδυναμία του δικαστικού συστήματος να φέρει σε πέρας σε εύλογο χρόνο και αποτελεσματικά όχι απλώς μία υπόθεση, αλλά την υπόθεση. Αυτό που οι δικαστές ομολογούν διαρκώς με την περίπτωση του ΣΑΚΑ είναι ότι σε 2,5 χρόνια και κάτι δεν μπόρεσαν να δικάσουν μία υπόθεση υψής της σπουδαιότητας για τον κρατικό μηχανισμό, μία υπόθεση τρομοκρατίας εντός ή και εκτός εισαγωγικών, μία υπόθεση μείζωνος κρατικού ενδιαφέροντος, η οποία εισάγεται κατά απόλυτη προτεραιότητα, όχι απλώς επειδή έχει τους προσωρινά κρατούμενους, αλλά και επειδή φέρει τον ειδικό και εξαιρετικό χαρακτήρα που της αποδίδεται. Οι καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης έχουν οδηγήσει. Όπως στην οποία αναφέρθηκε και η Μαρίνα, έχουν οδηγήσει σε σωρία καταδικών της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στην έκδοση 3 αποφάσεων πιλότου, που σημαίνει ότι η χώρα καλείται πλέον να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να συμμορφωθεί με τις διεθνείς της δεσμεύσεις. Η δε αποζημιώσεις που κλήθηκε να καταβάλει η χώρα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα για παραβίαση του εύλογου χρόνου εκδίκασης των υποθέσεων αγγίζουν περίπου το 1 εκατομμύριο ευρώ, το οποίο το μοιραζόμαστε όλοι μας. Η συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, όπως άλλωστε και με τις συνταγματικές διατάξεις, δεν είναι ένα ζήτημα πολιτικής προτίμησης του κυβερνητικού αξιωματούχου, του δικαστή ή οποιοδήποτε άλλο, ούτε επιλογής ούτε γούστου, αλλά συνιστά κρατική υποχρέωση, την οποία καλούνται να εκπληρώνουν άπαντες και χωρίς εξαίρεση κρατική λειτουργή, δηλαδή και οι δικαστές ή μάλλον και πρωτίστως οι δικαστές. Οποιαδήποτε άλλη λογική επίδειξης δίθεν πυγμής ή ανάδειξης μιας φαντασιακής εθνικής ιδιαιτερότητας του ανυπότακτου ατίθασου εθνικού πνεύματος συνάδει περισσότερο με χώρες του τρίτου κόσμου παρά με ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος δικαίου. Και μάλιστα, ας μου επιτραπεί, αυτή η αντίληψη γίνεται όλο και πιο γελία σε μια χώρα που, συμμορφούμενη με άλλες διεθνείς της υποχρεώσεις, μπορεί να κόβει συντάξεις ή μπορεί να διαλύει τα δημόσια νοσοκομεία, αλλά ανθίσταται στεναρά στους Ευρωπαίους όταν πρόκειται για το σεβασμό στοιχειωδών δικαιωμάτων. Η συνταγματική διάταξη του άρθρου 6, παράγραφος 4, που αναθεωρήθηκε από τη συνταγματικό νομοθέτη το 2001, ακολουθώντας την απόφαση καμπάνης στην οποία αναφέρθηκε η Μαρίνα Ιδαλιάνη, αναθεωρήθηκε ακριβώς για να μην έχουμε περιπτώσεις σαν του ΣΑΚΑ. Το δημοκρατικό πολίτευμα είναι ένα σύστημα που θέλει να έχει κανόνες, επειδή οι κανόνες περιορίζουν την αυθαιρεσία της εξουσίας. Θέτοντας κανόνες, αναλαμβάνει και ρίσκα. Ο θεμελιώδης κανόνας της ποινικής δίκης, που αφορά την αμφιβολία υπέρ του κατηγορουμένου, αφήνει ευθέως ανοιχτό το ενδεχόμενο ένας ένοχος να είναι έξω. Αυτή η επιλογή είναι μια υπαρξιακή επιλογή που έχει κάνει η κοινωνία μας, μια θεμελιώδης επιλογή που έχει κάνει και ακόμα διατηρεί ο συνταγματικός και ο κοινός μας νομοθέτης. Η επιλογή του πολιτεύματός μας είναι καλύτερα έξω ένας ένοχος παρά μέσα ένας αθώος. Γιατί η ελευθερία του προσώπου στη δημοκρατία ζυγίστηκε, σταθμίστηκε και κρίθηκε υπέρτερη από άλλα αγαθά ή άλλες νόμιμες κρατικές επιδιώξεις. Αυτός λοιπόν είναι και ο λόγος που η προσωρινή κράτηση έχει χρονικό όριο σαφέστατο, ορισμένο και μάλιστα συνταγματικά κατοχυρωμένο. Ο δικαστής έχει 18 μήνες να δικάσει μια υπόθεση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σαν αυτή που συζητάμε, μπορεί να έχει μέχρι και 30 μήνες. Αλλά ούτε μια μέρα παραπάνω, ούτε μια ώρα παραπάνω. Δεν είναι ζήτημα επιλογής, δεν τίθεται καν ζήτημα ερμηνείας. Είναι μονόδρομος. Στο σημείο αυτό θέλω να κάνω μία μικρή παρέκβαση και να πω δύο λόγια για τη μάλλον παρεξηγημένη έννοια της ελευθερίας του δικαστή κατά το σχηματισμό της δικαστικής του κρίσης.
Η ελευθερία αυτή δεν συνίσταται στην απελευθέρωση του δικαστή από τους κανόνες και τις δεσμεύσεις που έχει. Δεν συνίσταται σε μια απελευθέρωση από το νομικό πλαίσιο. Η ελευθερία του δικαστή δεν σημαίνει ούτε αυθαιρεσία, ούτε κρίση ανετιολόγητη, ούτε κρίση ασύντακτη, ούτε κρίση άτακτη. Αντιθέτως, η ελευθερία του δικαστή παραπέμπει στην απελευθέρωση της πεποίθησής του από το μεσαιωνικό ποινικό σύστημα των βασανιστήριων και των εξαιρετικά περίπλοκων και λεπτομεριακών νόμιμων αποδείξεων που δέσμευαν τη δικαστική κρίση και οδηγούσαν σε αυθαιρεσία, με μια ατελείωτη, παράλογη μαθηματική τελετουργία. Η ελευθερία του δικαστή σήμερα σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα στάθμισης και εξατομίκευσης με τα κριτήρια που του δίνει ο νόμος, με τα εργαλεία που του δίνει ο συνταγματικός και κοινός νομοθέτης και όχι με τα δικά του προσωπικά. Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου από την πρώτη στιγμή πήρε θέση στο ζήτημα της παράνομης κράτησης του ΣΑΚΑ και θα έκανε το ίδιο όποιος και αν ήταν στη θέση του συγκεκριμένου κατηγορούμενου. Γιατί οι κανόνες δεν μπορούν να εφαρμόζονται κατά περίσταση, ούτε επιλεκτικά, ούτε με βάση το φρόνημα και γιατί ο καλπάζων αυταρχισμός που διαχέεται σε όλα τα επίπεδα δεν αφήνει κανέναν απ' έξω. Είναι συμπεριληπτικός. Η υπόθεση ΣΑΚΑ δεν πρέπει να σημάνει μια βία και αυθαίρετη αλλαγή παραδείγματος. Και νομίζω ότι η δικαιοσύνη έχει και το προσωπικό και την ακαιρεότητα να διορθώσει έστω και τώρα το λάθος, όπως άλλωστε έδειξε και η μειοψηφία του δικαστή στο τελευταίο βούλευμα του Κωνσταντίνου ΣΑΚΑ. Ευχαριστώ πολύ.